Γεια σας. Συνεχίζουμε φυσικά, κανονικά, τις σπορές από τα καλοκαιρινά μας φυτά. Οι σπορές φυσικά αυτή την εποχή γίνονται μέσα στο σπίτι, όπως και η ανάπτυξη των φυτών. Εδώ προετοιμάζω ξανά τα παλετάκια μου. Όπως σας έχω δείξει στο βίντεο που θα υπάρχει και ακριβώς από πάνω, αλλά και στο κουτάκι περιγραφής, σας έχω επίσης βάλει το link που θα βρείτε αυτά τα παλετάκια που αρκετοί με ρωτάτε που τα βρίσκω. Είναι πάρα πολύ οικονομικά και για μένα είναι πάρα πολύ βολικά. Σήμερα σπέρνω πιπεριές και μελιτζάνες. Κάποιοι ξεκίνησαν ήδη, έχουν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, την σπορά της πιπεριές και της μελιτζάνας, μια και είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο στο κρύο λαχανικό, και το ένα και το άλλο. Πρέπει να γίνει μέσα στο σπίτι. Σας έχω βάλει ένα πίνακα με σπορές και στην ομάδα και στο blog. Θα τον έχω και αυτόν από κάτω στο κουτάκι περιγραφής, γι' αυτό καλό είναι όταν παρακολουθείτε τα βίντεο μου να ανοίγετε το κουτάκι περιγραφής που υπάρχει ακριβώς από κάτω, έτσι ώστε θα βρείτε χρήσιμα link που θα σας βοηθήσουν σε αυτά που σας δείχνω ή αυτά που σας λέω. Η πιπεριά λοιπόν και η μελιτζάνα που σπέρνουμε σήμερα είναι φυτά τα οποία θέλουν πάρα πολύ καλή θερμοκρασία, άρα η μεταφορά τους στον κήπο δεν γίνεται απλά όταν έχουν περάσει τα κρύα, πρέπει να έχουν περάσει οριστικά, γιατί αν σας τα βρει το βραδινό κρύο, τότε το πιο πιθανό είναι να μείνουν εκεί και να μην έχετε καμία ανάπτυξη στα φυτά σας, ακόμα και αν βάλετε βοηθητικά ανάπτυξης. Προετοιμάζω λοιπόν τα παλετάκια μου. Να σας πω επίσης ότι και τα δύο αυτά λαχανικά επιβιώνουν γύρω στους 23, βλαστάνουν και επιβιώνουν και αναπτύσσονται κανονικά στους 23 με 32, 20 με 30 βαθμούς, να θυμάστε. Οπότε φαντάζεστε ότι η μεταφορά τους στον κήπο θα γίνει πολύ αργά, γι' αυτό και εγώ κάνω τη σπορά τους τώρα το Φεβρουάριο. Ένα φυτό θα είναι έτοιμο να μπει στον κήπο περίπου σε 6 με 8 εβδομάδες, οπότε περίπου 2 μήνες πριν, εγώ συνήθως τις μεταφέρω εδώ που βρίσκομαι, τις μεταφέρω στον κήπο γύρω στα μέσα Απριλίου περίπου. Η σπορά λοιπόν, η βλάστηση θα γίνει στο φως που σας έχω βάλει σε βίντεο, το έχετε δει και αυτό. Λοιπόν, τα παλατάκια μου είναι έτοιμα, ξεκινάω τις σπορές. Φέτος μαζί θα δούμε κλασική πιπεριά πράσινη φλάσκα που είναι για γεμιστά, είναι η στρόγγυλη. Είναι αυτή εδώ. Βάζω τα σποράκια στο χέρι μου. Θα φυτέψω 2 σποράκια σε κάθε παλετάκι. Φύτεψα 4 παλετάκια από αυτήν εδώ. Προχωράω με πιπεριά φλωρίνης που πέρσι μου πήγε πάρα πολύ καλά, έφαγα αρκετά. Η πιπεριά φλωρίνης είναι μια γλυκιά πιπεριά. Και θα σπείρω ακόμα 2 είδη. Είναι το κέρατο, η κίτρινη. Και θα σπείρω και καγιέν, την οποία αν τα καταφέρουμε φέτος την καγιέν που την καλλιεργώ πρώτη φορά, θα κάνουμε μαζί και πιπέρι καγιέν. Θα τις αποξηράνουμε δηλαδή, θα τις στρίψουμε και θα κάνουμε μαζί το πιπέρι καγιέν. Άρα θα μου πάρει ακόμα αυτό το κομμάτι. Για να διαχωρίσω τα φυτά μου θα βάλω ένα ξυλαράκι.
για να ξέρω ότι από τη μία μεριά είναι οι πιπεριές και από την άλλη είναι οι μελιτζάνες. Φυσικά στο τέλος θα με δείτε να τοποθετώ και εδώ με τη σειρά για να ξέρω τι έχω φυτέψει. Πάω να φυτέψω και τις υπόλοιπες πιπεριές μου και επιστρέφουμε για τις μελιτζάνες. Ξεκινάω με τη φλάσκα, τη μελιτζάνα, τη μοβ, τη μαύρη ας πούμε, τη μοβ, την κλασική που ξέρουμε, τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ για γεμιστά ή παπουτσάκια. Λοιπόν, δύο φυτά ξανά σε κάθε παλετάκι. Φέτος ευελπιστώ να σας κάνω και βίντεο με το πώς συλλέγουμε σπόρο από δικές μας μελιτζάνες. Θα προχωρήσω με την άσπρη τη φλάσκα. Να σας δείξω και ποια είναι. Είναι αυτή εδώ. Έχει κάποιες γραμμούλες μέσα. Έτσι μοβ. Ξανά δύο σπόρους. Αν πέσει και παραπάνω δεν μας πειράζει. Μετά θα τα αφαιρέσουμε όσα φυτά είναι παραπάνω. Μελιτζάνα τη τζακώνικη και έχω και μία μακριά άσπρη ξανά. Είναι αυτή εδώ. Θα τα δούμε όλοι μαζί, θα κάνω και αυτές τις δύο σπορές και συνεχίζουμε. Σπρώχνουμε τα σποράκια μας λίγο μέσα στο χώμα. Θερμοκρασία που θέλουν αυτά τα φυτά για να αναπτυχθούν, να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν είναι από 23 έως 30 βαθμούς. Εάν το περιβάλλον που τα έχουμε δεν έχουν αυτή τη θερμοκρασία, τότε να ξέρετε ότι θα αργήσουν πάρα πολύ να φυτρώσουν. Μπορεί να περιμένετε ακόμα και εβδομάδες μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε αυτό το στάδιο. Τι γίνεται όμως, ότι αν αδιαφορήσουμε και δεν τα παρακολουθήσουμε, υπάρχει πιθανότητα ο σπόρος να σαπίσει. Οπότε καλό είναι, εάν δεν έχετε αυτές τις θερμοκρασίες, είναι είτε να παραγγείλετε κάποια χαλάκια που υπάρχουν. Εγώ το περιμένω να έρθει αυτή τη βδομάδα, ειδικά για να σας το δείξω και να το χρησιμοποιήσω, να δω αν έχει καλά αποτελέσματα, γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Είναι αρκετά τσιμπημένα. Βρήκα ένα site με αρκετά καλές τιμές σε αυτά τα χαλάκια. Είναι αδιάβροχα χαλάκια, όπως είναι οι κουβέρτες που πάνε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι επίτηδες τέτοιες θερμοκρασίες για να το βάλετε το παλετάκι αυτό, το κοντέινερ αυτό με τα παλετάκια, να το βάλετε απάνω, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι σωστές θερμοκρασίες για να φυτρώσει ο σπόρος σας. Εάν δεν θέλετε ή δεν έχετε τη δυνατότητα να ξοδευτείτε για κάτι τέτοιο, μπορείτε να βάλετε αυτό το σκαφάκι εδώ με τους σπόρους σας κοντά σε κάποιο καλοριφέρ ή ακόμα κοντά σε σόμπα ή σε τζάκι ή οπουδήποτε. Απλά να ξέρετε, να προσέχετε όταν ποτίζετε, γιατί θέλουν υγρασία οι σπόροι, να μην μένει σε αυτό εδώ το παλετάκι νερό. Σε κανένα δοχιάκι δεν πρέπει να μένει νερό στη βάση του, γιατί υπάρχει περίπτωση να σαπίσουν οι σπόροι σας και να μην βγουν ποτέ. Βλέπετε, εμένα έχει συγκρατήσει νερό. Αυτό θα το αδειάσω, το αφήνω να ποτιστεί καλά και θα το αδειάσω μετά. Θα το βάλω κοντά σε θερμοκρασία αυτό που κάνω τώρα το κάνω για να πατηθούν καλά οι σπόροι μέσα στον κοκοφίνικα, να τα συσκεπάσει.
Θα σας δείξω λοιπόν και αυτό το χαλάκι που έχω παραγγείλει μόλις έρθει. Θα σας πω και από πού το πήρα για όσους τους ενδιαφέρει. Οι σπορές μας είναι έτοιμες. Η σπορά αυτή είναι έτοιμη. Σε λίγο θα αδειάσω και αυτό το νερό που έχει περισσέψει. Θα το βάλω, όπως σας είπα, κοντά σε κάποια θερμική εστία που να μου δίνει αυτούς τους 20-22 βαθμούς. Αυτή την εποχή, εάν έχετε κάποιο παράθυρο, όταν χτυπάει ο ήλιος πάνω στο παράθυρο, τότε η θερμοκρασία αυτή την εποχή φτάνει, στις πιο θερμές περιοχές τουλάχιστον, φτάνει γύρω στους 20 βαθμούς. Κάντε και εσείς σπορές από μελιτζάνα και πιπεριά. Όπως πάντα σας λέω, έχουμε εκπτωτικό κουπόνι για να παραγγείλετε τους δικούς σας σπόρους. Από εκεί που έχουμε το κουπόνι, οι σπόροι είναι μη γενετικά τροποποιημένοι, δεν είναι υβρίδια δηλαδή. Οπότε θα σας έχω το link και από κάτω να πάτε ξανά να ρίξετε μία ματιά και να τους πάρετε με έκπτωση. Κάντε και εσείς τις δικές σας σπορές, είναι κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσουμε πιπεριές και μελιτζάνες. Θα συνεχίσουμε βέβαια και με άλλα λαχανικά μέχρι το επόμενο βίντεο.